Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος ήρθε να προσθεθεί στη λίστα του νέου αίματος της πάλης που διαπρέπει σε μεγάλες διοργανώσεις. Ο 16χρονος Ηλίος πρωταθλητής ελληνορωμαϊκής πάλης έδωσε το δικό του στίγμα από το Βουκουρέστι. Το όνομά του γράφτηκε με χρυσά γράμματα στη λίστα των πρωταθλητών που μεγαλώνει χάρη στη δουλειά που γίνεται από πολλά σωματεία στη χώρα αλλά και στην εθνική ομάδα, προπονητής της οποίας είναι ο πατέρας του Αρίωνα, Αλέξης Κολιτσόπουλος. Στο Βουκουρέστι βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού Δημήτρης Νικολακόπουλος, δίνοντας το παρόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς συνόδευσε την αποστολή της ελληνικής ομάδας ως επίσημος προσκεκλημένος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Λίγες ώρες μετά την επιστροφή, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού βράβευσε τον Έλληνα πρωταθλητή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Νικολακόπουλο για τη στήριξη που μου έδωσε, με εμψύχωνε πριν τους αγώνες. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ καιρό, αλλά συγκεκριμένα η πολύ σκληρή δουλειά ήρθε τους τελευταίους 6 μήνες. Πιστεύω πως πολλά παιδιά τώρα πήραν μεγάλο θάρρος με αυτή την επιτυχία και θα συνεχίσει πάλι ξανά να βγάζει μετάλλια. Τα δικά σου επόμενα βήματα μέσα στο καλοκαίρι, ποια είναι? Θέλω, καταρχάς πρέπει να πάρω λίγο χρόνο γιατί ήταν πολύ μεγάλη πίεση που είχα πριν τους αγώνες και μετά και ελπίζω να συνεχίσω ξανά την προπόνηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον αθλητή και γιο μου. Έχω την ιδιαίτερη χαρά να είμαι και πατέρας του, παράλληλα και προπονητής. Είναι απίστευτα τα συναισθήματα όταν ένας αθλητής σου καταρχήν φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης και γνωρίζοντας όσοι γνωρίζουν, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Το παιδί έχει δουλέψει πάρα πολύ, όχι 6 μήνες, 3 χρόνια, αλλά ίσως δεν το έχει καταλάβει. Τους 6 μήνες απλά ήταν συνέχεια με μια βαλίτσα, σε μια προετοιμασία και αγώνες στο εξωτερικό. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται μόνο με τη σκληρή δουλειά, με συνεργασίες, με πολλές βοήθειες από άλλους συναδέλφους. Έχω φίλους στην Αθήνα, προπονητές που βοηθάνε και αυτοί το παιδί, ο Κώστας Αργουδέας, ο Ολυμπιονίκης, ο Αβράμης, ο Δημήτρης, ο Γυμναστικός Σύλλογος εδώ του Στίβου, η ΑΓΕΠ. Είναι πολλοί παράγοντες που βοηθάνε κάποια παιδιά που θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο κύριος Νικολακόπουλος υποδέχθηκε τον πρωταθλητή μαζί με τον Αλέξη Κολιτσόπουλο, τον τίμησε με ένα μνηστική πλακέτα και τον συνεχάρει για μία ακόμη φορά για το ζήλο και την προσπάθεια που κατέβαλε για να φέρει στη χώρα μας αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το χρυσό μετάλλιο που τον έφερε στην ψηλότερη θέση του βάθρου και μας σύστησε σε όλη την Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται εδώ σήμερα, γιατί γνωρίζοντας εκ των έσω τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχει καταβάλει τον τελευταίο καιρό. Το ότι έφτασε στην κορφή της Ευρώπης ίσως είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα, μπορούμε να μιλήσουμε και για άθλο. Το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Αρίωνα. Ευχόμαστε να έχεις πάντα επιτυχίες, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, να έχεις πάντα επιτυχίες και να επιτευχθούν οι στόχοι σου στο καλύτερο δυνατό και να σε δούμε ακόμα πιο ψηλά. Στο σημείο αυτό βέβαια θα πρέπει να συγχαρώ και τον προπονητή του, τον Αλέξη τον Κολιτσόπουλο, πατέρα και προπονητή, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι εδώ στην περιοχή μας, το μεγάλο αγώνα που κάνει τα τελευταία χρόνια για να στηρίξει την ελληνορωμαϊκή πάλη, να στηρίξει τον αθλητισμό, να προάγει τον αθλητισμό, να βοηθήσει μικρά παιδιά να μεγαλώσουν με τις αξίες τις αθλητικές. Και οι δύο μαζί, τον επόμενο καιρό, τον επόμενο χρονικό διάστημα, θα μας προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες χαρές και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μια τεράστια προσπάθεια χωρίς να έχουν τα εχέγγυα και τη βοήθεια από τους φορείς όσο θα έπρεπε. Γιατί πάλι δυστυχώς δεν είναι ένα προβεβλημένο άθλημα. Η πάλι όμως έχει τεράστιες επιτυχίες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τελευταία είναι του Αρίωνα. Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα είμαι δίπλα στον αθλητή, δίπλα στο σωματείο και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από τη θέση μου ώστε να βοηθήσω το σωματείο, να βοηθήσω τον αθλητή, ώστε στην πορεία να έχει μεγαλύτερες και ακόμα περισσότερες επιτυχίες.